Καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, το FIFA 21. Ο στόχος μου είναι να προσεγγίσω άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό το παιχνίδι. Το κανάλι μου δεν είναι συνηθισμένο σε κάτι τέτοιο, αλλά από τη στιγμή που μου αρέσει θα το δοκιμάσω. Την Κυριακή ίσως να ανέβει βίντεο από αυτά που έχετε συνηθίσει. Τα βίντεο FIFA θα ανεβαίνουν κάθε Πέμπτη ή ένα ανά δύο εβδομάδες. Και να θυμάστε κάτι. Το πιο σημαντικό είναι ο δημιουργός ενός βίντεο να είναι χαρούμενος για αυτό που κάνει και αυτή την ενέργεια να τη μεταφέρει και σε εσάς. Και από εδώ και πέρα, μόνο όσοι παίζουν FIFA θα καταλάβουν αυτά που θα πω. Να μείνετε για άλλοι στο βίντεο και είμαι σίγουρος πως το βίντεο θα το απολαύσετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα θα ανοίξουμε τα rewards μας στο Wiki League που παίξαμε. Να σας δείξω και τι τερμάτισα. Silver 1. Και θα πάρουμε αυτά. Κάναμε 12 νίκες. Έχει Σον, έχει Ποκμπά, έχει Ζάχα και έχει και Ελαραμπή. Ελπίζω έναν Ελαραμπή να μας τον δώσει. Το κόκκινο είναι το πρώτο βίντεο που κάνω. Πρέπει να μας δώσει κάτι καλό. Τώρα θα εμφανιστούν 3 κάρτες. Πρέπει να έχει μια... κάτι καλό. Πάρ' το. Όχι ρε παιδιά, έναν Ελαραμπή ρε φίλε, δεν μπορείς να το δώσεις. Θερματοφύλακας. Δεν πήγε καλά, αλλά δεν πειράζει. Ορίστηκε το σκορ, Silver 1 τερμάτισα με 12 νίκες. Πάμε τώρα να πάρουμε τα πακέτα Division Rivals, τα οποία είμαι Division 7. Και μιας που κάνω το βίντεο, το πρώτο βίντεο θα πάρω τα Tradeable, έτσι ώστε να μου δώσει πιο πολλούς παίχτες, να δείτε κι εσείς πιο πολλά πακέτα, rank 2. Αυτά λοιπόν είναι τα πακέτα που θα ανοίξουμε, 6 πακετάκια είναι και έχω και άλλα 9 που περιμένουν. Ετοίμαζα αυτό το βίντεο, έχω 17 πακέτα. 17 πακέτα πιστεύω θα τύχουμε σίγουρα 2 walkout, αυτός είναι ο στόχος μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τα pack. Δεν θα ξεκινήσουμε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο που κάνουν πολλοί YouTuber. Πάμε κατευθείαν Mega Pack. Πάμε να μας δώσει ένα walkout. Λοιπόν, πρέπει να δούμε καλή σημαία. Πρέπει να δούμε αν είναι αρχικά walkout. Δεν είναι walkout. Είναι boards. Είναι Πορτογαλία. Μπενφίκα. 84, καλός. Gold pack. Όχι. Τίποτα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Πάμε να ανοίξουμε 81 συν. Και συνεχίζουμε. Δεν είναι walkout. Ισπανία. Τερματοφύλακας. Δεν τον ξέρω το κύριο. '75 συν. Ισπανία και αυτός. Premium Gold Play Pack. Τώρα ξεκινάμε στα λίγο καλύτερα. Ελπίζω ένα walkout να το βγάλω. Πρώτο βίντεο είναι. Πρέπει να βγει ένα walkout. Όχι, είναι boards. Πορτογαλία. Ο ίδιος. Αν δεν με σκορυδεύετε. Α, όχι, δεν είναι ο ίδιος. Gold pack. Όχι. Άκυρο. Jumble Prime Gold Pack. 24 παίχτες Gold. Δώσε ένα walkout. Είναι walkout, δεν το πιστεύω. Είναι walkout, δώσε καλή σημαία. Βραζιλία. Άλλη, ναι. Θα μπει στην ομάδα μου, κομπλέ. Άλισον. Μια χαρά. Θα σας δείξω και την ομάδα μου μετά, δεν σας το πω αυτό. Μια χαρά φίλε. Το πρώτο walkout ήρθε, Άλισον, 90. Ήδη έχουμε δει το πρώτο walkout και πάμε να δούμε και το δεύτερο. Δεν είναι walkout, είναι boards.
Ισπανία πάλι. Τι έχει γίνει με την Μπενφίκα σήμερα? 84 και αυτός καλός. Real Gold Pack. Δεν είναι walkout. Είναι boards. Όχι. Καλό κι αυτό. Walkout. Δώσε κάτι καλό. Ισπανία. Τερματοφύλακας. Έχουμε βγάλει δύο τερματοφύλακες σήμερα, δεν το πιστεύω. 86. Ελπίζω να μπορούμε να το πουλήσουμε μόνο. Ο Άλισον σίγουρα θα μπει στην ομάδα βασικός. Και τώρα κι άλλος τερματοφύλακας. Κι άλλο κοκάουτ, δύο κοκάουτ, δύο τερματοφύλακες. Δεν μπορώ να το πουλήσω. Έχουμε ανοίξει δύο κοκάουτ και πάμε στα τελευταία τρία megapack. Ελπίζω ένα από τα τρία να είναι και αυτό κοκάουτ. Κάτι να κρύβει, έστω ένα νυμφόρ. Πάμε στο μεσαίο. Δώσε κάτι. Δεν είναι κοκάουτ, είναι boards. Α, ούτε boards δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Ο Ζιλ. Δεν είναι. Ούτε boards δεν είναι. Υποτίθεται πως είναι και καλά πακέτα αυτά. Μάλιστα. Και πάμε στο τελευταίο Mega Pack. Ελπίζω να το δώσει. Μια καλή σημαία θέλουμε και να είναι walkout. Τόσο καλούς έχει στην εντεκάδα. Δεν είναι. Αχ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τα ανοίξαμε όλα τα πακετάκια μας. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δείξω την ομάδα για να ολοκληρωθεί αυτό το βίντεο. Και αυτή είναι η ομάδα μου. Τη βλέπετε? Πάμε να προσθέσουμε Άλισον, ο οποίος είναι και Βραζιλιάνος, κάνει link και με τους δύο, πιστεύω είναι καλύτερος. Και αυτόν εδώ θα τον πάμε για μεταγραφή. Πόσο πάει? Πάει σίγουρα 35 χιλιάρικα. Αυτή είναι η ομάδα μου, έτσι ξεκινάω το game και να σας δείξω τώρα πώς παίζουμε στο παιχνίδι. Και κάπως έτσι είναι η ομάδα μου μέσα στο παιχνίδι. Κάτω στα σχόλια εννοείται θέλω να μου πείτε τι παίχτες θέλετε να αλλάξω. Ο Modric μαζί με το Ναζάρ μου αρέσουν πάρα πολύ, οι οποίοι έχουν agility balance, μπορούν δηλαδή να κυκλοφορήσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή και παίζω 1-2. Αυτά. Πείτε μου στα σχόλια τι θέλετε να αλλάξω. Αυτές τις δύο κάρτες δεν μπορώ να τις πουλήσω, είναι tradable. Δύο φορές έχω μπει στο Wicked League και έχω πάρει αυτές τις δύο κάρτες. Και τώρα πρέπει να μπει προσθήκη, να μπει και τρίτη κάρτα. Έτσι να φαίνεται πιο ωραία. Ορίστηκε η τρίτη κάρτα. Μπήκε 80 διάρης. Δυστυχώς έναν ελαραμπή τον ήθελα πάρα πολύ. Και κάπου εδώ το βίντεο ολοκληρώνεται. Κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε σε τι division βρίσκεστε, τι βγαίνετε στο Wiki League και γενικά να με συμβουλέψετε για την ομάδα. Εγώ είμαι παίχτης Silver 1 και μαζί θέλω να προσπαθήσω να το πάω Gold 3. Αυτή τη στιγμή έχω 60 χιλιάρικα που θα πουλήσω και αυτόν που είχα το τερματοφύλακα. Θα πάει στα 90, θα παίξω κάποια match, θα φτάσω 100 χιλιάρικα. Οπότε μπορείτε να μου πείτε τι μεταγραφή λέτε να κάνω. Θα σας ακούσω κάτω στα σχόλια, πείτε μου τις γνώμες σας και ανάλογα στο επόμενο βίντεο θα τι κάνω λογικά τη μεταγραφή, ό,τι μου πείτε. Θα δω και εγώ τι άλλο μπορώ να αναβελτίσω στην ομάδα. Και αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα. Θα το καταλάβω από τα like σας αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επειδή θέλω πραγματικά αυτή η σειρά να προχωρήσει και κάθε Πέμπτη να είμαστε εδώ. 3 η ώρα να ανεβαίνει το βιντεάκι και όλα καλά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε λοιπόν σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.